κυβέρνησης και εφοπλιστές. Συνεχίζουμε το επόμενο διάστημα μέσα στους χώρους δουλειάς, δίνοντας τη μάχη με σκοπό να διασφαλίσουμε τα εργασιακά δικαιώματα και όχι να ακούμε στις μιλόπετρες που ενδιαφέρονται μόνο από την κυβερνητική πολιτική για να ικανοποιήσουν τα κέρδη του μονοπωλίου της Κόσκο. Να μην έχουμε καμία αυταπάτη ότι η κυβερνητική πολιτική θα αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Από σήμερα, από αύριο, δυναμώνουμε τον αγώνα μας μέσα στους χώρους δουλειάς και θα ξαναδώσουμε αγωνιστικό ραντεβού το επόμενο διάστημα για να κάνουμε ξεκάθαρη τη θέση μας ότι το λιμάνι πρέπει να είναι στην υπηρεσία του λαού.